centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Και στα απορριμματοφόρα μια δυσκολία, ειδικά σε γειτονιές και στενά. Κύριε Λιάμη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για να πούμε τι θα έχουμε από σήμερα, ίσως και αύριο, δεν ξέρω πώς θα είναι το πρόγραμμά σας. Σήμερα το σίγουρο είναι ότι τα απορριμματοφόρα θα βγουν μετά τις 12. Μετά τις 12 όλα. Ναι, όλα μαζί και στα χωριά. Mm-hmm. Οπότε όχι άσκοπες κινήσεις 12 με 2, λίγο για να μην προκαλέσουμε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ναι, και με τα γλιστρήματα που θα τυχόν να υπάρχουν, να μην έχουμε άλλα. Άρα λοιπόν, 12 με 2 θα βγουν όλα τα απορριμματοφόρα σήμερα. Δεν ξέρουμε για αύριο τι θα γίνει. Ελπίζω ότι αύριο θα είμαστε κομπλέ, θα είμαστε εντάξει. Οπότε αύριο θα βγουν πάλι στην ώρα τους το πρωί. Εικόνα για το που έχουμε μεγάλες δυσκολίες υπάρχει και αν θα υπάρξουν δρόμοι στους οποίους δεν θα πάνε καθόλου από αυτά τα προβλήματα τα απορριμματοφόρα. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν αναφέρει ότι έχουμε θέμα προσβάσιμη κατάσταση. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε παντού. Το θέμα είναι ότι έχουν κλείσει οι κάδοι από τα πολλά τα χιόνια. Τώρα είναι οι υπάλληλοι της καθαριότητας έξω. Απελευθερώνουν τους κάδους από γύρω-γύρω για να μπορεί το απορριμματοφόρο να τους τραβήξει να τους πάρει. Να τους πάρει, μάλιστα. Είναι και αυτό, βέβαια. Είναι και αυτό. Οι δρόμοι είναι καθαροί. Πηγαίνουν παντού. Δεν έχουν θέματα. Mm-hmm. Και επειδή ήταν και από Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά πρέπει να είναι και αρκετά τα σκουπίδια στους κάδους τώρα, έτσι. Πάντα η Δευτέρα είναι λίγα, ναι. Όχι, όχι. Πολλά σκουπίδια δεν έχει έξω. Απλά είναι πάλι έξω από τους κάδους. Δηλαδή χτες ήμουνα και εγώ έξω στους δρόμους και είδα αρκετούς συμπολίτες μας με μια σακούλα στο χέρι να την πετάνε έτσι απλά δίπλα στον κάδο. Γιατί, γιατί δεν μπορούσαν να σηκώσουν το καπάκι, γιατί δεν ήθελαν να το πιάσουν το καπάκι. Δεν θα πάθουμε τίποτα, κύριε Νατσούλη, άμα καρφίσουμε τα σκουπίδια μας μια μέρα στον μπαλκόνι. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Δηλαδή χτες χιόνιζε, όλα τα συνεργεία του Δήμου ήταν έξω. Μια σακούλα σκουπίδια την κρατάμε στον μπαλκόνι, την πετάμε σήμερα, δεν πειράζει. Άρα λοιπόν, μετά τις 12 βγαίνουν όλα τα απορριμματοφόρα, να το έχετε υπόψη, ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και για αύριο. Αυτό μπορούμε να πούμε για σήμερα. Δεν είναι βέβαιο ότι αύριο θα βγουν κανονικά στο πρόγραμμά μας. Μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιάμη. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριε Λιάμη, τον αντιδήμαρχο της καθαριότητας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.